Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Try Me Now. Διαφορετικό λίγο ο χώρος εδώ πέρα, γιατί δεν είμαστε στο στούντιο, Είμαι στο σπίτι μου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια επεισόδια που αφορούν καινούργια προϊόντα τεχνολογίας που κυκλοφορούν. Και σήμερα έχω στα χέρια μου δύο ολοκλήρωτες συσκευές από τη Huawei, P40 και P40 Pro. Αυτά εδώ πέρα είναι τα δύο τηλέφωνα. Τα κρατάω στα χέρια μου. Το P40 είναι εδώ αριστερά, το P40 Pro είναι εδώ δεξιά. Τα βλέπετε και από εδώ. Δύο εξαιρετικές συσκευές, οι οποίες κυκλοφορούν επίσημα μετά τις 8 Απρίλη. Και αυτή τη στιγμή που γράφετε το βίντεο και μπορείτε και το βλέπετε εσείς για πρώτη φορά, ουσιαστικά έχετε δυνατόν να κάνετε προπαραγγελία των δύο συσκευών και να πάρετε και κορυφαίο δώρο, το P30 Lite. Δηλαδή παίρνετε P40 Pro ή P40 και παίρνετε μαζί και το P30 Lite όσοι κάνετε την προπαραγγελία των δύο συσκευών. Οι δύο συσκευές έρχονται με Huawei Mobile Services, το HMS το λεγόμενο, και App Gallery. Δεν έχουν Google Services, δεν έχουν Play Store. Το λέμε για να το ξέρετε. Η Huawei έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, ούτως ώστε το App Gallery, που είναι προεγκατεστημένο στις δύο συσκευές, να έχει πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά στις εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, γνωστές εφαρμογές και παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο μέσος χρήστης και στην Ελλάδα. Εφαρμογές για να κάνετε, για να καλέσετε ταξί, για τράπεζες, για παραγγελία φαγητού. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εφαρμογές και συνεχώς η Huawei εμπλουτίζει αυτό το ηλεκτρονικό της κατάστημα, το App Gallery, με καινούριες εφαρμογές. Αν δεν βρίσκετε κάποια εφαρμογή στο App Gallery των δύο τηλεφώνων, ο δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Phone Clone, η οποία είναι προεγκατεστημένη και στα δύο τηλέφωνα, σε όλα τα τηλέφωνα της Huawei, και μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρετε εφαρμογές από την προηγούμενη συσκευή σας, αν είναι αυτή Android προφανώς. Στην πραγματικότητα εγώ έχω μεταφέρει στο P40 Pro σχεδόν τα πάντα, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, όλα αυτά είναι διαθέσιμα εδώ και μπορείτε να δείτε τις εφαρμογές που έχω εγκαταστήσει εγώ εδώ πέρα. Ο τρίτος τρόπος είναι να πάτε στο site της εκάστοτε εφαρμογής, και το Facebook και το WhatsApp και το Instagram έχουν δυνατότητα να κατεβάσετε το APK από εκεί κατευθείαν και να το εγκαταστήσετε. Έχουμε δύο συσκευές με αρκετές ομοιότητες στο design, το μπορείτε να το δείτε, αλλά και αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Το P40 είναι πιο μικρό, στις 6,1 inches η οθόνη, η οποία λειτουργεί σε ανάλυση Full HD+. 6,6 inches η οθόνη, κάτι παραπάνω από Full HD+ η ανάλυση στο P40 Pro. Το P40 Pro έχει και πιστοποίηση αδιαβροχοποίηση IP68, με την οθόνη να λειτουργεί και στα 90 Hz, όπου έχουμε ανάλυση οθόνης 2640x1200 pixel, το γράφει εδώ πέρα, και τη δυνατότητα να ρυθμίσει το ρυθμό ανανέωσης στα 90 Hz, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ όταν κάνεις το σκρολάρισμα, το κλασικό γνωστό σκρολάρισμα πάνω στην οθόνη σε κάποιο browser, αλλά και βοηθάει πάρα πολύ όταν παίζεις και παιχνίδια, γιατί υπάρχουν παιχνίδια που υποστηρίζουν high refresh rate και να δουλέψει το τηλέφωνο στα 90 fps, για παράδειγμα, και να έχει καλύτερη απόκριση όταν παίζεις mobile παιχνίδια τύπου Call of Duty, Fortnite και τέτοια που υποστηρίζουν υψηλότερες αναλύσεις. Τώρα, και οι δύο οθόνες είναι super AMOLED με εξαιρετικά χρώματα. Έχεις δύο επιλογές όσον αφορά στην οθόνη. Αυτό εδώ πέρα είναι το κανονικό, και υπάρχει και το έντονο. Το κανονικό πετυχαίνει πιο αληθινά χρώματα, το έντονο πετυχαίνει πιο ζωντανά χρώματα, και οι δύο επιλογές είναι μια χαρά. Μια άλλη διαφορά που έχουν δύο οθόνες των τηλεφώνων, πέρα από τις διαστάσεις και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, είναι το γεγονός ότι το P40 Pro έχει μια οθόνη η οποία είναι κυρτή σε όλες τις πλευρές, και κάτω και πάνω κυρτή οθόνη, δίνοντας μια πιο ομοιόμορφη εικόνα στο τηλέφωνο και μια πιο ωραία αίσθηση όταν το πιάνεις και στις γωνίες και όταν το έχεις γενικότερα στο χέρι σου. Έχει μια πιο όμορφη αίσθηση στο χέρι. Flagship τηλέφωνα με flagship αίσθηση, το P40 είναι και πιο ελαφρύ καθώς είναι πιο μικρό, και με τη μικρότερη μπαταρία, 3800 mAh, όπως είπαμε, και 4200 είναι το P40 Pro, το οποίο P40 Pro υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 40W, πολύ γρήγορη φόρτιση δηλαδή, ταχεία ασύρματη φόρτιση στα 27W, και υποστηρίζει και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση για να φορτίζεις άλλες συσκευές ή άλλο τηλέφωνο, αν θες, που υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση, να το βάλεις πάνω εδώ για παράδειγμα και να φορτίσεις μια άλλη συσκευή ή ξέρω εγώ ένα ζευγάρι ακουστικά που υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση. Η αυτονομία είναι μια χαρά, βγάζει άνετα μια μέρα, ακόμα και μια μισή μέρα, αναλόγως με την χρήση. Το P40 Pro που χρησιμοποιώ εγώ κυρίως σαν κύρια συσκευή μου, δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα, βγάζω μια μισή μέρα άνετα, καθώς σίγουρα βοηθάει
το γεγονός ότι το Kirin είναι στα 7 νανόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, και έχει χαμηλότερη κατανάλωση. Ο Kirin 990, ο οποίος είναι 5G επεξεργαστής, και τα δύο τηλέφωνα υποστηρίζουν δίκτυα 5G, είναι δίκαρτα και τα δύο. Έχεις δυνατότητα να βάλεις δύο κάρτες nano SIM ή ακόμα και δυνατότητα για χρήση eSIM. Πηγαίνοντας τώρα στο σύστημα καμερών, εδώ έχουμε πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα από τη Huawei, και μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσω να κάνω αυτό το βίντεο βγήκε και το αποτέλεσμα από το DxO Mark για το P40 Pro, το οποίο κατάφερε και κατέκτησε την κορυφή του DxO Mark, κορυφαία φωτογραφία, κορυφαίο βίντεο, κορυφαία και η selfie κάμερα, εξαιρετικά κάμερα phones και τα δύο, με το P40 Pro βέβαια να είναι καλύτερο. Ο αισθητήρας, ο κεντρικός, είναι κοινός και για τις δύο συσκευές, βρίσκεται σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και στις δύο συσκευές όλο το σύστημα καμερών, το βασικό σύστημα καμερών που έχουν δύο τηλέφωνα, με τον κεντρικό αισθητήρα να είναι ίδιος. Ένας αισθητήρας ο οποίος είναι στα 50 MP και είναι πολύ μεγάλος σε φυσικό μέγεθος, το οποίο βοηθάει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο μεγαλύτερος αισθητήρας που έχουμε δει σε φυσικό μέγεθος τα τελευταία χρόνια σε smartphone και βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Πρώτον, πετυχαίνεις καλύτερο μποκέ χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις αυτά τα ειδικά εργαλεία του μποκέ που λέμε πολλές φορές. Επίσης έχεις πολύ καλύτερη διαχείριση, πολύ καλύτερο το κομμάτι των φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει το P40 Pro για να βγάζω φωτογραφία, πηγαίνω και βγάζω γενικά στα τηλέφωνα που δοκιμάζω για να δω τις συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τη μικρή στο δωμάτιο όταν κοιμάται, όπου είναι σχεδόν απόλυτο σκοτάδι το δωμάτιο της. Μέσα υπάρχει ένα μικρό φως στη γωνία του δωματίου για ελάχιστο φωτισμό για να βλέπουμε που πατάμε άμα χρειαστεί να μπούμε το βράδυ. Και εγώ πάω και τη βγάζω από πάνω την ώρα που κοιμάται και θα σας δείξω τη φωτογραφία αυτή χωρίς να χρησιμοποιήσω night mode, χωρίς να χρησιμοποιήσω τίποτα. Απλά στο αυτόματο πάτησα τη φωτογραφία έτσι μέσα στο δωμάτιο και βγήκε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι πρωί και να έχει μπει λίγο φως απ' έξω, αλλά στην πραγματικότητα είναι σκοτάδι, δεν είναι φως, είναι σκοτάδι. Δηλαδή ο φωτισμός είναι ελάχιστος και το βράδυ έξω επίσης εξαιρετικό αποτέλεσμα στο κομμάτι του night mode με την κεντρική κάμερα, η οποία είναι η ίδια και για τις δύο τα δύο τηλέφωνα, με ενσωματωμένο οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, βγάζει φωτογραφίες στα 12 MP, μπορείς να βγάλεις και στα 50 αν θέλεις, αλλά δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο να το κάνεις αυτό. Καλύτερα στα 12 MP με την τεχνική του Pixel Binding βγάζεις καλύτερο αποτέλεσμα με εξαιρετικά ευκρινής και ταυτόχρονα πολύ καλό σύστημα Auto White Balance για να βγάζεις φωτογραφίες με πραγματικά καλά χρώματα. Οι υπόλοιποι αισθητήρες είναι διαφορετικοί στα δύο τηλέφωνα. Έχουμε στο P40 Pro το κορυφαίο σύστημα καμερών που έχει βάλει η Huawei τα τελευταία χρόνια. Ο δεύτερος, ο Ultra Wide αισθητήρας, είναι στα 40 MP και αυτός με Pixel Binding και τον, ουσιαστικά τον, για να βγάζει φωτογραφία στα 10 MP, αλλά η Huawei τον ονομάζει σαν Cine Lens, Cine Φακό, γιατί τον προορίζει κυρίως για βίντεο. Ενώ το κομμάτι του Zoom το χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα επίσης RYYB, ο οποίος έχει οπτικό zoom 5P, αυτός εδώ πέρα είναι, και είναι periscope lens για να μπορέσει να πετύχει το 5P οπτικό zoom. Χρησιμοποιεί, πάει και πετυχαίνει ουσιαστικά, είναι τοποθετημένος όχι κάθετα στο σώμα του τηλεφώνου, αλλά παράλληλα και με πρίσματα δουλεύει για να μπορέσει να έχει το 5P οπτικό zoom, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και μάλιστα μπορείς να πας και 10P high resolution χωρίς να χάνεις σε ποιότητα εικόνας. Θα σας δείξω λιγάκι εδώ πως είναι το 5P. Αυτό εδώ είναι το 5P οπτικό zoom, εντάξει, και αυτό εδώ πέρα είναι το 10P hybrid zoom εδώ, και αυτός είναι ο ευρυγόνιος φακός που έχει εδώ πέρα, ο Cine Lens, και από εκεί πέρα μπορείς να πας μέχρι 50p, τώρα εδώ δεν ξέρω τι θα δείτε εσείς, 50p digital zoom για να πας όσο μακριά θέλεις. Τώρα στο P40 είπαμε ο κεντρικός αισθητήρας είναι ίδιος, αλλά έχουμε έναν απλό 3P zoom οπτικό, 3P οπτικό zoom, δεν είναι περισκόπο φακός, και έναν πιο απλό wide, ultra wide αισθητήρα, ο οποίος δεν είναι και αυτός τόσο μεγάλος όσο είναι εδώ πέρα. Δηλαδή ουσιαστικά το σύστημα καμερών, με εξαίρεση τη κεντρική κάμερα, είναι τελείως διαφορετικό στα δύο τηλέφωνα, με το P40 Pro πραγματικά να έχει εντυπωσιακό αποτέλεσμα με όλους τους
φακούς που έχω χρησιμοποιήσει. Το zoom είναι εξαιρετικό, υπάρχει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας και στον βασικό και στον zoom, ενώ ο ultra wide, ο οποίος είναι, είπαμε, μεγάλος και αυτός σε μέγεθος για ultra wide, πετυχαίνει φωτογραφίες οι οποίες είναι σε χρώματα ίδιες με αυτές του βασικού αισθητήρα. Εδώ πέρα είναι το μενού του, υπάρχει να δω για φωτογραφίες με bokeh, το night mode, το οποίο όμως γενικά δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσεις, ίσως μόνο στον ultra wide, αλλά και πάλι μπορεί να βγάλεις φωτογραφίες εκεί πέρα άνετα. Αυτό εδώ πέρα το είναι η κινούμενη φωτογραφία που λέει. Βγάζεις φωτογραφίες οι οποίες είναι κινούμενες και εσύ μετά μπορείς να πας, βγάζοντας αυτές τις λήψεις, να διαλέξεις τη λήψη που θέλει. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, αν πας στην επεξεργασία, έχει διάφορα μενουδάκια μετά το τελευταίο firmware update. Βγάζει αυτόματη επεξεργασία της εικόνας, εδώ. Την έφτιαξε λίγο καλύτερα, αυτή είναι η αρχική και αυτή είναι η αυτόματη. Μπορείς να καταργήσεις την αντανάκλαση, αν πας και βγάζεις, ξέρω, μέσα από ένα τζάμι κάποια φωτογραφία και υπάρχει αντανάκλαση στο τζάμι, μπορείς να την καταργήσεις αυτή να την εξαφανίσει, να φτιάξεις το φωτισμό, την ευκρίνεια, τη γράμμιση που λέει εδώ. Μπορείς ακόμα και να εξαφανίσεις ανθρώπους που δεν θέλεις όταν είναι μέσα σε μία λήψη, όλα αυτά αφού βγάλεις τις λήψεις που θέλεις, έχοντας ενεργοποιημένη την κινούμενη φωτογραφία που έχει αυτό εδώ πέρα την επιλογή. Στο κομμάτι του βίντεο έχεις πάρα πολλές επιλογές, καθώς έχεις τη δυνατότητα να τραβήξεις βίντεο μέχρι 4K και μέχρι 60fps και ακόμα και με την μπροστινή κάμερα, και στο περισσότερα έχεις τη δυνατότητα εδώ πέρα να ενεργοποιήσεις το φακό AR. Ένα από τα καινούργια, όμως χαρακτηριστικά που έχει είναι η διπλή προβολή, όπου στην πραγματικότητα πάει και ενεργοποιεί δύο φακούς και να τραβήξεις βίντεο και με τις δύο κάμερες ταυτόχρονα ενεργοποιημένες. Δίπλα-δίπλα να έχεις τις δύο κάμερες και να τραβήξεις βίντεο για να έχεις δύο πλάνα, και ένα κανονικό και ένα wide, για να βλέπεις στο αποτέλεσμα που έχεις να έχεις περισσότερες επιλογές. Θα βγάλω εδώ πέρα ένα selfie. Αυτό είναι πορτρέτο που βγάζω τώρα εγώ εδώ. Εντάξει. Και μπορώ να φτιάξω λίγο και με το διάφραγμα. Αυτό είναι ένα selfie βίντεο με την μπροστινή κάμερα του P40 Pro στην ταράτσα του σπιτιού μου. Το βίντεο και από την μπροστινή κάμερα είναι εξαιρετικό και αρκετά σταθερό, για να μην έχεις πρόβλημα να κάνεις vlogging χωρίς κίνηση, ακόμα και να περπατάς, να πηγαίνεις έξω και να κάνεις vlogging χωρίς να έχεις το παραμικρό πρόβλημα. Και γενικότερα το σύστημα καμερών και στα δύο τηλέφωνα είναι εξαιρετικό, απλά το P40 Pro είναι ανώτερο, το οποίο είναι πραγματικά η πιο πλήρης ναυαρχίδα που έχει κυκλοφορήσει η Huawei τα τελευταία χρόνια. Ένα εξαιρετικό all around τηλέφωνο, και σε αυτό το φανταστικό χρωματάκι που είναι, εντάξει, η Huawei είναι μανούλα που λέμε στα χρώματα που βάζει στα τηλέφωνά της. Έχω μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τις δύο συσκευές. Το P40 Pro το χρησιμοποιώ κυρίως αυτό, περισσότερο, και εδώ έχω περάσει τις εφαρμογές, το έχω σαν βασική συσκευή τις τελευταίες μέρες. Άριστο στο χέρι, στη χρήση του, φοβερή οθόνη με το υψηλό refresh rate. P40 Pro, προπαραγγελία τώρα με δώρο το P30 Lite, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, ούτως ή άλλως δεν μπορείτε να πάτε τώρα σε ένα κατάστημα να τα δείτε. Γι' αυτό προσπάθησα να σας τα δείξω όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Καλή συνέχεια, stay home και be safe. Αντί, γεια!